Για να πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σήμερα. Mm-hmm. Βεβαίως, ξεκινώντας από τον Κριό, με τον Ερμή να φαίνεται ανάδρομος. Δεν είναι ένας πλανήτης ανάδρομος, φαίνεται. Μια στοιχειώδη προσοχή από κρυούς, ζυγούς, εγώκερους ιδιαίτερα και μετά λίγο καρκίνους. Και πάμε λοιπόν στον Κριό. Αναπτύξτε, λέμε, ταχύτητα, κλείστε εκκρεμότητες. Και αυτό γιατί? Γιατί η Κυριακή θα μας δώσει μία έκλειψη και μία νέα σελήνη. Άρα λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Αυτό θα κάνουμε. Σημαντική η σημερινή μέρα και η αυριανή. Ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες, σήμερα και αύριο μπορείτε πολύ καλύτερα. Και για τις σχέσεις και για όλα. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Mm-hmm. Εμπόδια υποχωρούν σιγά σιγά. Νέες προοπτικές αρχίζουν να δημιουργούνται. Εκεί που δεν το περιμένετε γίνεται κάτι καλό. Μετά μπορεί να έχει ένα εμπόδιο, μια διαφορά. Αλλά και πάλι αυτά διευθετούνται σιγά σιγά. Η σημερινή μέρα είναι βοηθητική. Μπορείτε να κάνετε κινήσεις σε όλα τα επίπεδα. Και να περάσουμε στους διδύμους, ένα ακόμη χέρι βοήθειας, έστω και μικρό, και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Γενικά, η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι βοηθητικότατες, η αυριανή υπερέχει. Σήμερα προετοιμάζετε πράγματα, αύριο μπαίνετε λίγο πιο δυναμικά, σκεπτόμενοι όμως και προσμετρώντας τα πάντα ότι μέχρι τις 28 του μηνός χρειάζεται μια στοιχειώδη προσοχή και υπομονή πάνω απ' όλα. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Καλύτερα να προλαβαίνετε παρά να διορθώνετε. Η σημερινή μέρα είναι βοηθητική. Το ακούσατε για την Κυριακή με την έκλειψη που έρχεται. Σημαντικό είναι ποιες κινήσεις μπορείτε να κάνετε τώρα, ούτως ώστε να προλάβετε εξελίξεις που δεν θα θέλατε κάπου. Είναι η ηλιακή έκλειψη αυτή που γίνεται στο δικό σας ζώδιο. Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος και να πρέπει να ανοίξει κάποιος άλλος, είτε σε σχέση, είτε σε συνεργασία και γενικότερα. Ωραία. Και να περάσουμε στο Λέοντα. Ποντάρετε περισσότερο στην αυριανή ημέρα. Η σημερινή ακόμα έχει μια πίεση. Έχει όλα αυτά που βαριέστε να κάνετε, που πρέπει, που είναι πιο δύσκολοι συνδυασμοί, αλλά όχι πια ακατόρθωτοι. Και όσο ο Ιούνιος κατεβαίνει προς τα κάτω, τόσο το καλύτερο για σας. Αύριο και μεθαύριο οι πιο δικές σας ημέρες και φίλοι στο πλευρό σας και κέρδος μεγαλύτερο. Και να περάσουμε στην Παρθένο. Βάλτε τα δυνατά σας σήμερα, παιδιά. Έχει περισσότερο ψωμί παρά αύριο και μεθαύριο. Και το ψωμί το έχει σε όλους τους τομείς. Μπορεί να μην είναι σπουδαίο κομμάτι, γιατί μέχρι τις 28 του μηνός υπάρχει αυτό το πάνω-κάτω, εμπόδια. Δεν έρχονται τα πράγματα όπως θα τα επιθυμούσατε. Σήμερα όμως θα κάνετε την καλή προσπάθεια παντού. Και αύριο και μεθαύριο θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί η πίεση παντού θα είναι μεγαλύτερη. Και να περάσουμε στο ζυγό. Ένας ακόμα λόγος προσοχής από σήμερα και μετά. Στο τι λέτε, γράφετε, υπογράφετε, ταξίδια, μετακινήσεις, σπουδές, ό,τι σχετίζεται με το παιδί. Το γράφετε και υπογράφετε. Έχει την έννοια όλων των γραφειοκρατικών πραγμάτων. Ο Ερμής ξεκινάει τώρα ανάδρομο. Σήμερα έχουμε το νου μας λοιπόν και δεν λέμε αστόχαστα λόγια. Να είναι στοχευμένο το κάθε τι, είτε στα αισθηματικά, είτε οπουδήποτε. Και να περάσουμε στο Σκορπιό. Αναγκαστικά στους ρυθμούς των άλλων σήμερα. Η σημερινή μέρα, λέει, θα πρέπει να δώσετε για να πάρετε. Υπάρχει αυτό το αμοιβαίο, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο, και αυτό ισχύει και για τις σχέσεις με τους συνεργάτες και το σύντροφό σας. Αύριο και μεθαύριο περισσότερη άνεση στις κινήσεις σας, και αν πρέπει να κάνετε ένα σημαντικό ραντεβού, περάστε το αύριο μεθαύριο, που είναι τα πράγματα λίγο πιο ελεύθερα και περνάει ο λόγος σας περισσότερο. Yeah. Να δούμε και τον Τοξότη. Λίγη ακόμα υπομονή που σήμερα αποδίδει κιόλας. Η σημερινή μέρα είναι πιο βοηθητική για τη φυσική κατάσταση, για την υγεία, για τα επαγγελματικά. Οικονομικά ακόμα η κατάσταση είναι πάνω κάτω. Τη μια στιγμή γίνεται κάτι καλό, ακολουθείται από κάτι αρνητικό. Πάει έτσι το πράγμα μέχρι τις 28 του μηνός. Παρά να αφήσετε αύριο πολλά, προτιμήστε σήμερα και ελαφρύνετε την αυριανή και τη μεθαυριανή ημέρα. Και να περάσουμε στον εγώκερο. Με ένα ναι και ένα όχι η σημερινή μέρα. Βοηθητικότατη η σελήνη, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με τον κόσμο. Το κέρδος, επαφές, συζητήσεις, αισθηματικά. Αυτά που είπαμε προηγουμένως, τα γραφειοκρατικά, τα προσέχουμε όλα, από σήμερα και μετά κάπως περισσότερο. Αλλά μπορείτε σήμερα περισσότερο και αύριο λιγότερο
να καταφέρετε να κάνετε μια καλύτερη ατμόσφαιρα στις σχέσεις και να κερδίσετε περισσότερο εκεί που επιδιώκετε το δικό σας κέρδος. Ωραία. Για να περάσουμε στον υδροχό. Χαμηλά λίγο τα γκάζια σήμερα, γιατί μπορεί από χθες να παίρνετε κάποιες ανάποδες. Είναι οι μέρες, η χθεσινή και η σημερινή, λίγο περίεργες. Χρειάζεται λοιπόν αυτοσυγκράτηση, σκέψη. Αύριο και μεθαύριο είναι πιο βοηθητικές αν έχετε τα δύσκολα να βάλετε ή αυτά που περιμένετε να είναι λίγο πιο γλυκά, πιο τρυφερά, πιο ευχάριστα. Αύριο και μεθαύριο είναι οι πιο δικές σας ημέρες μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν προσέχουμε για να έχουμε και να περάσουμε στους ηχθείς. Προτιμήστε σήμερα ακόμα και τα δύσκολα. Λες, αυτό πόσο βαριέμαι, δεν θέλω να δω αυτό, είναι να αρχίσω εκείνη την κουβέντα. Προτιμήστε σήμερα παρά αύριο και μεθαύριο. Και πάντοτε υπογραμμίζουμε εδώ ότι μέχρι τις 28 του μηνός το πάνω κάτω δεν το γλιτώνετε. Είναι καταστάσεις οι οποίες δεν εκπορεύονται οι περισσότερες από εσάς. Κανονισμοί, νόμοι, άλλοι αποφασίζουν. Σήμερα λοιπόν τι μπορείτε να κάνετε και στις προσωπικές σχέσεις, στις τρυφερές. Και αύριο και μεθαύριο προσέχουμε λίγο περισσότερο παντού.